η όλη διαδικασία που απαιτεί η σύγχρονη εποχή. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Θα τις μαζέψουμε όλες, θα τις απαντήσει ο κ. Βλάσης. Ονομάζομαι Πουλέτης Δημήτριος, είμαι από τις Σταγματάρες Πεζικού και Καθηγητά. Ήθελα να κάνω μια απλή ερώτηση μάλλον. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, αυτό που αναλύσατε με Αίγυπτο, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει άρδιν, εάν αλλάξει κάτι από πλευράς Τουρκίας στην πολιτική, παύλα θρησκευτική, μελλοντική σχεδίαση, ή αν αντί του Ερντογάν είναι κάποιος άλλος και όχι ο Νταβούτογλου, μήπως αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και δούμε την Τουρκία να έρχεται κοντά με το Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλος κύριος, κυρία. Είναι βέβαιο ότι επειδή ακριβώς οι διεθνείς σχέσεις δεν έχουν διαρκείς φιλίες και διαρκείς ευθρότητες, αλλά χαρακτηρίζονται μόνο από διαρκείς συμφέροντα, είναι βέβαιο ότι η σημερινή εικόνα μπορεί να αλλάξει, όχι αύριο. Όχι αύριο. Γιατί ξέρετε, τα σοβαρά κράτη είναι του Ισραήλ. Του δεν είναι σοβαρό κράτο. Καταρχάς, υπηρετεί την ιστορία του, τον πολιτισμό του, την εδαφική του ακεραιότητα, την εθνική του κυριαρχία, ως κόρυνο οφθαλμού. Αυτά τα λέω σοβαρά κράτη. Ένα τέτοιο κράτος λοιπόν δεν μπορεί να μη θυμάται ότι η Τουρκία αποτελείται από ένα πολιτισμικό, αντισημιτικό υπόστρωμα, το οποίο καλλιεργείται συστηματικά και επειδή ακριβώς είναι πολιτισμικό, είναι ισχυρότερο από το ιδεολογικό. Αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει ο γεωστρατηγικός σχεδιασμός του Ισραήλ σε καμία περίπτωση. Ξαναπάμε από την αρχή. Πέστε μου κάτι. Ακριβώς επειδή τα συμφέροντα είναι ισχυρά, ερωτώ, εάν όσο καιρό, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι για να αλλάξει η κατάσταση στην Τουρκία, θα αλλάξει μετά από μία διάσπαση σε ένα ή περισσότερα κομμάτια και μετά από πολύ αίμα. Και θα σας περιγράψω και πώς φαντάζομαι τη διαδικασία. Αλλά ας δεχτούμε λοιπόν ότι θα αλλάξει μετά από πολλά χρόνια. Λέω, εμείς εντωμεταξύ, κατά το χρονικό διάστημα που οι συνθήκες οι διπλωματικές μεταξύ Αγκύρας και Ιερουσαλήμ είναι αυτές που είναι τώρα, δεν πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη σχέσεων οι οποίες να θωρακίσουν και το μέλλον αυτών των σχέσεων, ακόμη και στην περίπτωση της αλλαγής. Γιατί τι έχουμε να προσφέρουμε καταρχάς. Έχουμε να προσφέρουμε καταρχάς ευρωπαϊκό έδαφος. Ένα. Έχουμε να προσφέρουμε νατοϊκό έδαφος. Το Ισραήλ δεν θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί απλούστατα θα πρέπει να δηλώσει τα πυρηνικά του όπλα. Κάτι τέτοιο δεν το θέλει. Προτιμάει να έχει τις 172 πυρηνικές κεφαλές και να μην είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Προτιμάει να έχει τα ισχυρά του λόμπι στις ΗΠΑ να κάνει τη δουλειά του συν το μπαστούνι που έλεγα το πυρηνικό και ας μην είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά εξυπηρετείται πάρα πολύ καλά να κάνει ας πούμε συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα η οποία είναι και στο ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουμε επ' αυτού. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η απάντηση στον γιατρό. Γιατρέ μου, το αυτονόητο λέτε. Και αν ο ελληνισμός δεν αντιληφθεί ότι
Δεν είναι πλέον η κομματική αντίληψη η οποία πρέπει να επικρατεί, γιατί το σκάφος βυθίζεται και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε από τη μία μεριά την οικονομική δυσφραγία και κατάρρευση, από την άλλη μεριά τον εθνικό κίνδυνο. Και αν ακόμα παίζουμε σαν τα μικρά παιδιά με τις κούκλες, βλέπω και αυτό το δυστυχή, αυτό τον άθλιο, πώς τον λένε, πώς το αυτό το Βόρειο Ηπειρώτη, ρε παιδιά. Τα 3 εκατομμύρια. Μπράβο, ναι. Βλέπω αυτόν τον άθλιο το δυστυχή και λέω, μα είναι δυνατόν να κάνουν οι Τούρκοι τσάρκες στο Λαύριο, στο Σούνιο και στην Κύπρο και εμείς να ασχολούμεθα με αυτόν τον αχρίο. Και να δίνουμε και βάση τώρα στα λόγια και, εν πάση περιπτώσει, έλεος, κύριε. Δηλαδή, αν λίγο αρθούμε πάνω από τα πράγματα και κοιτάξουμε από ψηλά, η κατάσταση είναι κωμικοτραγική. Δεν μπορούμε να ασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βεβαίως και συμφωνώ μαζί σας, γιατρέ μου. Έτσι πρέπει να κάνουμε τώρα.